Καλησπέρα. Ονομάζομαι Γερογιάννης Δημήτρης. Είμαι ο CTO στην Mantis Business Innovation. Στην ουσία, εμείς υλοποιήσαμε την δράση και τρέχουμε, υποστηρίζουμε αυτή τη στιγμή την δράση του Elevate Greece. Εγώ είμαι υπεύθυνος για το πληροφοριακό κομμάτι, για το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη δράση και θα σας εξηγήσω λίγο τη διαδικασία για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην εγγραφή. Στην εγγραφή του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Λοιπόν, αρχικά, εφόσον έχετε μπει στην ιστοσελίδα και έχετε πατήσει το Apply, μεταφέρεστε στην σελίδα που περιγράφει τη συγκεκριμένη δράση. Απλά να πω εδώ πέρα ότι η διαδικασία που θα περιγράψουμε στην ουσία θα επαναλαμβάνεται σε κάθε κύκλο της δράσης αυτής. Αλλά δεν θα χρειάζεται να κάνετε sign up δεύτερη φορά. Κατευθείαν σε περίπτωση που έχει γίνει απόρριψη της πρότασής σας, εξακολουθεί να είναι ενεργός ο λογαριασμός σας και την δεύτερη φορά θα κάνετε απλά το login. Πρώτη φορά λοιπόν μπαίνετε στο σύστημα, ακολουθεί η φόρμα του sign-up όπου βάζετε το όνομα τεπώνυμό σας, το email σας, το password και αποδέχεστε τους όρους εγγραφής και αυτόματα δημιουργείται ένα πρότυπο υποβολής και αρχίζετε σιγά σιγά να το συμπληρώνετε. Αυτή η φόρμα θα είναι διαθέσιμη σε εσάς για να μπορείτε να βλέπετε και την υποβολή σας, ανεξαρτήτως αν έχει γίνει accept, reject η πρόταση ή αν έχει κλείσει το call. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα δεδομένα σας φυλάσσονται και μένουν μέσα στο σύστημα ανά πάσα στιγμή για να μπορείτε να έχετε και εσείς πρόσβαση. Από τη στιγμή που κλείσει η υποβολή και την έχετε οριστικοποιήσει και την έχετε υποβάλει και υπάρξει απόφαση για την. Μπορείτε στο τέλος της συγκεκριμένης φόρμας να βλέπετε και τα σχόλια που έχουν κάνει οι reviewers σε κάθε φάση, εάν έχουν προσθέσει κάποια σχόλια. Θα ήθελα λίγο σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι υπάρχουν δύο καταστάσεις στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύετε τη φόρμα σας. Δηλαδή, μπορείτε να την έχετε σε draft μορφή και να τη συμπληρώνετε σταδιακά και στο τέλος να κάνετε την οριστικοποίηση. Απλά, για να μπορείτε να κάνετε την οριστικοποίηση, θα πρέπει να έχετε κάνει activate το λογαριασμό σας. Δηλαδή, με το που κάνετε sign up, σας έρχεται ένα email με έναν κωδικό, κάνετε click στο link και ολοκληρώνετε τη διαδικασία της ενεργοποίησης. Εάν σε κάθε φάση υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το email, δεν έχετε λάβει κάποιο email, παρακαλούμε να κοιτάξετε και στο spam folder, γιατί κάποιες φορές πηγαίνει εκεί το spam. Σε κάθε περίπτωση, αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα σε αυτό το βήμα, μπορείτε να μας καλέσετε και να προχωρήσουμε manually την διαδικασία της οριστικοποίησης, της ενεργοποίησης του λογαριασμού σας, για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε και εσείς μετά την υποβολή, την επίσημη υποβολή στο Elevate Greece. Σε περίπτωση που έχετε ήδη λογαριασμό, εάν κάνετε login, πάλι username και password, μπαίνετε μέσα στο πληροφοριακό σύστημα που μπορείτε να διαχειρίζεστε την υποβολή σας. Θα βλέπετε, στο σημείο αυτό θα μπορείτε να βλέπετε να έχετε ένα tracking όλων των υποβολών που έχετε κάνει στο σύστημα, αν υπάρξει δεύτερη και τρίτη, όπου μπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγμή ποιο είναι το status της υποβολής σας, αν είναι draft, finalized, rejected, και μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε και την πορεία της αίτησης, δηλαδή να καταγράφετε τα βήματα, πότε να βλέπετε σε ποια φάση αξιολόγησης είναι και ποιο είναι και το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης όταν θα βγει το επίσημο decision, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, αν κάνετε κλικ πάνω στο όνομα της υποβολής, μπορείτε να μπείτε και να συνεχίσετε το editing. Η φόρμα αυτή, η σελίδα αυτή, αφορά κυρίως στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάποιο call σε επόμενο, να κάνετε, συγγνώμη, κάποια υποβολή σε επόμενο call της δράσης. Οπότε, πάλι κάνοντας login στο σύστημα και με το View Open Calls από το μενού επάνω, θα μπορείτε να δείτε ποια είναι τα ενεργά calls εκείνη την περίοδο και με το click στο Apply μεταφέρεστε και πάλι στη φόρμα υποβολής για να ξεκινήσετε να συμπληρώνετε τα στοιχεία. Ωραία. Και ας δούμε λοιπόν τώρα, αφού εξηγήσαμε πώς μπαίνουμε στο σύστημα, την ουσία της υπόθεσης που είναι η φόρμα του application. Υπάρχουν διάφορα στάδια μέσα διάφορα sections μέσα στη συγκεκριμένη φόρμα. Τα τρία από αυτά είναι υποχρεωτικά για όλες τις εταιρείες, δηλαδή είτε είναι το fast track είτε είναι η κανονική υποβολή, όπως θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια. Στο πρώτο section συμπληρώνουμε κάποια τυπικά στοιχεία για την εταιρεία, όπως είναι το company full name, το trading name.
Να διευκρινίσω εδώ ότι το company full name μπορεί να είναι και ο διακριτικός σας τίτλος. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί και στη συνέχεια όταν αν η αίτησή σας εγκριθεί και φτιαχτεί το company profile μέσα στο πληροφοριακό σύστημα, το πεδίο αυτό company full name θα χρησιμοποιηθεί για να προσυμπληρωθεί το όνομα της εταιρείας σας, το οποίο μπορείτε και στη συνέχεια να το αλλάξετε. Συμπληρώνετε κάποια τα επιπλέον στοιχεία με βάση τα στοιχεία της εταιρείας σας. Να διευκρινίσω εδώ πέρα ότι το number of partners stakeholders συμπληρώνεται το πλήθος των εταίρων με βάση της επιχείρησης. Θα εξηγήσω λίγο στη συνέχεια τι γίνεται στην περίπτωση που οι εταιρείες είναι μονοπρόσωπες. Να πω εδώ πέρα ότι το legal entity, οι εταιρείες οι οποίες επιτρέπεται να είναι eligible μάλλον για να εγγραφούν στο Μητρό είναι μόνο ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ. Επίσης, κάποια από αυτά τα στοιχεία, αυτά που βλέπετε σε bold μορφή, χρησιμοποιούνται για να μπορούμε να βγάλουμε και κάποια analytics ανώνυμα, δηλαδή κάποια συγκεντρωτικά analytics στην σελίδα της δράσης στο Μητρό elevate3.gov.gr. Ωραία. Τα eligibility κριτήρια αφορούν καθαρά την ελληνική επιχείρηση. Δηλαδή, θα συμπληρώσετε, υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο σας ζητείτε να συμπληρώσετε το VAT της επιχείρησης, τον αριθμό φορολογικού Μητρώου, και όλα τα στοιχεία τα οποία σας ζητάνε τα επιμέρους πεδία αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο αφή. Ζητάμε δηλαδή που είναι τα headquarters της επιχείρησης. Εδώ υπάρχουν επιλογές. Είτε η έδρα να είναι η επιχείρηση να είναι εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, είτε κύριση η έδρα στο εξωτερικό έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα, ή να είναι η επιχείρηση στο εξωτερικό και το ελληνικό αφημί να είναι η θυγατρική εταιρεία της εταιρείας στο εξωτερικό. Θα πρέπει τη στιγμή της υποβολής η εταιρεία να έχει μέχρι 8 χρόνια ζωής, ας το πω έτσι, να έχει ιδρυθεί λέει, το πολύ 8 χρόνια. Αυτό αφορά και στην ουσία ολόκληρες ημερολογιακές χρονιές. Άρα, να το πω απλά, αν θέλετε να κάνετε τα μαθηματικά, η εταιρεία θα πρέπει να έχει ιδρυθεί το πολύ 9 χρόνια από τη στιγμή που πατάτε το κουμπί και κάνετε finalize την υποβολή. Όπως είπα πριν, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 εταίρους στο καταστατικό της. Εκτός εάν το ελληνικό αφημί αφορά σε μονοπρόσωπη εταιρεία ή και ΕΠΕ ή ΑΕ, στην περίπτωση αυτή ο ένας μοναδικός εταίρος θα πρέπει να είναι legal entity, να είναι νομικό πρόσωπο και όχι κάποιο φυσικό πρόσωπο. Οπότε και για το συγκεκριμένο πεδίο συμπληρώνουμε τους εταίρους της μητρικής εταιρείας. Άρα μόνο για το συγκεκριμένο επίπεδο, το συγκεκριμένο πεδίο, τα στοιχεία που ζητάμε αφορούν τη μητρική εταιρεία σε περίπτωση που το ελληνικό αφημί είναι εταιρεία με μοναδικό εταίρο νομικό πρόσωπο. Επιπλέον θα πρέπει η εταιρεία να έχει τουλάχιστον, συγγνώμη, το πολύ 250 πλήρους εργαζόμενους, πλήρους θέσεις εργασίας, όπως μπορεί να διαπιστωθεί αργότερα από το εργάνι, και ο κύκλος εργασιών της τελευταίας διαχειριστικής περίοδου να είναι το πολύ 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα τυπικά κριτήρια που συμπληρώνετε και στην συνέχεια καλείστε να ανεβάσετε στο σύστημα τρία έγγραφα που πιστοποιούν την αλήθεια των συγκεκριμένων στοιχείων. Θα πρέπει να μπείτε στο Taxis, να κάνετε login με τους λογαριασμούς, με τους κώδικες της εταιρείας στο Taxis και να κάνετε print screen του προφίλ της εταιρείας από το Taxis, να κάνετε ένα print της σελίδας από το Taxis, έτσι ώστε να φαίνεται στο μέρος της σελίδας η ημερομηνία που γίνεται το print, και το ανεβάζετε στη συνέχεια στο πρώτο πεδίο όπου ζητείτε το έγγραφο από το Taxis. Στη συνέχεια ανεβάζετε το ε3 επίσης από το Taxis. Τώρα, για εταιρείες οι οποίες δεν έχουν κλείσει κάποια διαχειριστική περίοδο, εναλλακτικά στο συγκεκριμένο πεδίο θα μπει μια υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ο διαχειριστής της εταιρείας ότι η εταιρεία δεν έχει ένα χρόνο που έχει, δεν έχει ιδρυθεί σε λιγότερο από ένα χρόνο και επομένως δεν υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα, δεν υπάρχει πλήρης διαχειριστική χρήση για να μπορέσει να εκτυπωθεί το ε3. Και τέλος υπάρχει μια
υπεύθυνη δήλωση, όπου στην ουσία ο εκπρόσωπος της επιχείρησης αποδέχεται την αλήθεια των όλων δεδομένων που έχει εισάγει. Θέλω να στο σημείο να διευκρινίσω ότι και για τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις, όπου χρειάζεται, έχουμε σχετικό template να συμπληρώσετε και τις οδηγίες που θα πρέπει να επιλέξετε. Οπότε τα links αυτά υπάρχουν, όπως θα δείτε, μέσα στη φόρμα υποβολής. Ακριβώς πάνω από το κάθε πεδίο υπάρχει σχετική βοήθεια και τα σχετικά links για να κατεβάσετε τα templates. Μπαίνετε στο gov.gr, επιλέγετε την επιλογή υπεύθυνη δήλωση με ελεύθερο κείμενο, copy-paste το λεκτικό από το template που έχετε κατεβάσει και το επικυρώνετε και ανεβάζετε στη συνέχεια στα αντίστοιχα πεδία. Όσο εδώ πέρα, ότι κάτι που έχουμε δει, έχουμε επισημάνει, είναι ότι μερικές φορές υπάρχουν αναντιστοιχίες στα κείμενα, δηλαδή αυτοί που έχουν κάνει την υποβολή δεν συμπληρώνουν ακριβώς το λεκτικό που έχουμε βάλει εμείς, οπότε η έγκριση, η αίτηση μπορεί και να θεωρείται και άκυρη. Οπότε θερμή παράκληση να είναι τα έγγραφα όσο... κάνετε έναν καλό έλεγχο ότι τα έγγραφα που ανεβάζετε είναι αυτά ακριβώς τα οποία ζητάει η φόρμα, ζητώνται στη φόρμα υποβολής, και τα λεκτικά στις υπεύθυνες δηλώσεις είναι όσο υποδεικνύονται στα σχετικά templates. Στη συνέχεια περνάμε στο δεύτερο section, που είναι κάποια τυπικά στοιχεία επικοινωνίας. Η έδρα της επιχείρησης στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν επίσης το ελληνικό αφημί, άρα ό,τι συμπληρώνεται εδώ πέρα θα αφορούν την ελληνική επιχείρηση. Επίσης και από εδώ, από το πεδίο αυτό, χρησιμοποιούμε το region, την περιοχή στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα analytics, τα συγκεκριτικά analytics. Υπάρχει ένα τρίτο section που αφορά τις fast track επιχειρήσεις. Ποιες είναι οι fast track επιχειρήσεις? Για να μπορεί μια εταιρεία να περάσει στην fast track έγκριση, θα πρέπει να πληρείται τουλάχιστον ένας από τους εξής τέσσερις όρους. Η εταιρεία να έχει λάβει επένδυση από ένα θεσμικό VC, οπότε σε αυτή την περίπτωση, στο συγκεκριμένο πεδίο που θα επιλέξει, θα κάνει κλικ στο συγκεκριμένο πεδίο ο applicant που εκπροσωπεί την εταιρεία και θα πει ναι, είμαι eligible για τη συγκεκριμένη δράση, έχω λάβει δηλαδή institutional investment, θα γράψει το VC, το όνομα του VC στο σχετικό πεδίο, και θα πρέπει στο πεδίο του documentation να ανεβάσει ένα letter of investment που θα ζητήσει να λάβει από το συγκεκριμένο VC. Επίσης, στο fast track μπορούν να συμμετάσχουν οι spin-off εταιρείες των ελληνικών ιδρυμάτων. Στην περίπτωση αυτή, αντιστοίχως, επιλέγουμε το συγκεκριμένο checkbox. Στο πεδίο, στο σχετικό textbox, αναφέρουμε για το ίδρυμα από το οποίο έχει προκύψει spin-off. Και ως documentation, ως τεκμηρίωση της σχετικής δήλωσης, ζητάμε να υπάρξει μια βεβαίωση από το σχετικό ίδρυμα που πιστοποιεί ότι η εταιρεία είναι spin-off. Επίσης, στη fast track διαδικασία ανήκουν όσες εταιρείες έχουν πάρει το Seal of Excellence του Horizon 2020, και ως documentation, αυτό που ζητάμε εδώ πέρα είναι να γραφτεί το τίτλος του προγράμματος, και ως documentation το approval decision, την απόφαση ένταξης δηλαδή, στο σχετικό πρόγραμμα. Και τέλος, όσες εταιρείες έχουν πάρει πατέντα ευρωπαϊκή από το European Patent Office, το US Patent Office ή το World Patent Office, αντιστοίχως επιλέγουν τη συγκεκριμένη επιλογή και ως τεκμήριο ανεβάζουν την πατέντα ή την απόφαση, το decision, δηλαδή το approval decision, από το σχετικό γραφείο. Δεν χρειάζεται, αν μια επιχείρηση πληρεί περισσότερα από τα κριτήρια αυτά, μπορεί προφανώς να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία. Ωστόσο, για τη fast track διαδικασία απαιτείται να υπάρχει τουλάχιστον ένα από αυτά τα κριτήρια. Όσον αφορά τώρα στο letter of investment, μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανεβάσουμε στην πλατφόρμα και ένα σχετικό template, το οποίο, όπως ακριβώς υπάρχει το template για τις υπεύθυνες δηλώσεις, θα υπάρχει και ένα σχετικό template που θα μπορείτε να το κοινοποιείτε στα VC στα οποία έχετε λάβει την επένδυση, να συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία που ζητάμε,
να το υπογράφουν, να το σφραγίζουν, να το υπογράφουν από τον διαχειριστή και εν συνεχεία να έρχεστε εδώ πέρα να το ανεβάζετε ως τεκμηρίωση του ισχυρισμού σας στην περίπτωση που είστε fast track εταιρεία που έχει λάβει κάποια επένδυση από θεσμικό VC. Οπότε, αν έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο και όντως είστε μια εταιρεία του fast track, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε την δήλωσή σας από και κάτω, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα στοιχεία. Μπορείτε στο σημείο αυτό να πατήσετε το finalize και να οριστικοποιήσετε έτσι την υποβολή σας για να περάσει την επόμενη φάση της αξιολόγησης. Επαναλαμβάνω και σε αυτή την περίπτωση, θερμή παράκληση, να ελέγξετε ότι έχετε συμπεριλάβει τα σωστά έγγραφα αναλόγως με το τι ισχυρισμό έχετε κάνει από πάνω στην περίπτωση του Fast Track, να ελέγξετε ότι το σχετικό τεκμήριο όντως επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό σας αν είστε σε μία, τουλάχιστον μία από τις 4 κατηγορίες. Στην περίπτωση που δεν είστε Fast Track εταιρεία, αγνοείτε το συγκεκριμένο section, δεν συμπληρώνετε κάτι, προχωράτε στα επόμενα sections της εταιρείας, όπου λίγο πολύ είναι μια σύντομη περιγραφή του pitch deck της εταιρείας. Ζητάμε να βάλετε ένα one-liner, τι είναι η εταιρεία σας, ποιο είναι το πρόβλημα και το opportunity που πάτε, το opportunity δηλαδή που βλέπετε στην εταιρεία, ποια είναι η λύση σας ή το προϊόν σας, το market και customer segment, το competitive advantage που προτείνει η λύση σας και στη συνέχεια ποιος είναι ο ανταγωνισμός σας. Και τέλος, το business model και το scalability, όπου συμπληρώνεται τα αντίστοιχα πεδία, δηλαδή ποιο είναι το revenue model και το product distribution, το growth potential και το scalability της ιδέας σας, το traction, το team, πολύ σημαντικό, και υπάρχει και δυνατότητα optional, αν θέλετε να συμπεριλάβετε και ένα pitch deck, ένα PDF pitch deck στην υποβολή σας. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι τα αρχεία τα οποία επιτρέπεται να ανεβάζετε στο σύστημα είτε εικόνες PNG και JPEG, είτε PDF αρχεία. Και το μέγιστο μέγεθος είναι τα 10 MB. Το έχω βάλει δύο φορές αυτό. Οπότε, έχοντας συμπληρώσει τη φόρμα σας, μπορείτε να πατήσετε είτε draft, αν θέλετε να συνεχίσετε να την επεξεργάζεστε, ή εφόσον έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία, να περάσετε στο submit as final, να οριστικοποιηθεί την αίτησή σας, να πάρει την ημερομηνία ένταξης και να περάσει στην επόμενη φάση για ανάθεση αξιολόγησης στους αξιολογητές. Εδώ λίγο θα ήθελα να σημειώσω ποια είναι η διαδικασία με την οποία γίνεται η αξιολόγηση. Η διαδικασία αξιολόγησης έχει 4 φάσεις. Στην πρώτη φάση γίνεται ένας έλεγχος κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια του eligibility, δηλαδή αν όντως είστε εταιρεία, πληρεί τα κριτήρια ένταξης. Και το eligibility check αφορά τόσο τις εταιρείες που είναι στο fast track, όσο και τις εταιρείες οι οποίες είναι στην κανονική, στο non-fast track. Και όπως είχαμε περιγράψει με ποια ακριβώς είναι τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται για να μπει μια εταιρεία στο Μητρό. Και επιπλέον γίνεται και μια περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια του το basic eligibility, αν όντως η εταιρεία είναι fast track, στην περίπτωση που έχει δηλώσει ότι θέλει να προχωρήσει με αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, αν το εδώ πέρα προκύψει ένα αποτέλεσμα ότι η εταιρεία είναι fast track, περνάει απευθείας δεν περνάει στη φάση της τυπικής αξιολόγησης, περνάει κατευθείαν στην τέταρτη φάση, όπου εκεί πέρα παίρνεται το final decision, θα εξηγήσω σε λίγο. Εάν η εταιρεία δεν πληρεί τα κριτήρια ένταξης, επίσης περνάει στην επόμενη στην τελική φάση αξιολόγησης, που είναι η φάση 4. Άρα λοιπόν στη φάση 1 ελέγχουμε αν η εταιρεία πληρεί τα κριτήρια ή αν είναι fast track και αναλόγως ναι ή όχι, περνάει απευθείας στη φάση 4. Εάν λοιπόν η εταιρεία είναι eligible, πληρεί τα κριτήρια, αλλά δεν είναι fast track, τότε μπαίνει στην ουσιαστική αξιολόγηση, που είναι οι φάσεις 2 και 3. Τι σημαίνει ουσιαστική αξιολόγηση? Σημαίνει ότι περνάει σε δύο, η επιλογή γίνεται ανώνυμα και τυχαία, περνάει σε δύο αξιολογητές που είναι άνθρωποι της αγοράς, που γνωρίζουν από startups και στους οποίους ανατίθεται να αξιολογήσουν την πρότασή σας. Οι αξιολογητές έχουν
πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία, βλέπουν όλα τα στοιχεία τα οποία έχετε συμπληρώσει στην φόρμα υποβολής και μπορούν να, με βάση αυτά να αξιολογήσουν την πρότασή σας. Και τι αξιολογούν, απαντάνε σε δύο ερωτήσεις. Αξιολογούν το innovation της ideas και το scalability της ιδέας. Δηλαδή θα πρέπει και η απάντηση είναι ένα yes, ένα no. Δηλαδή θέλουμε να δούμε εάν η εταιρεία σας, εάν η πρόταση έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και αν είναι scalable ή όχι. Η αξιολόγηση σε αυτή τη φάση γίνεται από δύο αξιολογητές και θα πρέπει η πρότασή σας για να μπορέσει να περάσει στη φάση 4, δηλαδή στη φάση της τελικής απόφασης, θα πρέπει και οι δύο οι αξιολογητές να έχουν ομόφωνη απόφαση. Είτε δηλαδή ομόφωνα να εγκρίνουν την πρότασή σας, είτε ομόφωνα να απορρίψουν την πρότασή σας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ομόφωνη διαδικασία, ομόφωνη απόφαση, η αίτησή σας περνάει στη φάση 3, όπου και πάλι ανατίθεται τυχαία, ανώνυμα, από μια λίστα, από ένα pool αξιολογητών, ανατίθεται σε έναν τρίτο αξιολογητή, ο οποίος με βάση τα ίδια κριτήρια, και στην περίπτωση αυτή ο αξιολογητής προέρχεται από ανθρώπους που είναι γνώστες της αγοράς, γνώστες του οικοσυστήματος, αξιολογεί και αυτός με τα ίδια κριτήρια, δηλαδή το innovation και το scalability της ιδέας και αναλόγως την απάντηση του τρίτου αξιολογητή, είτε είναι yes είτε είναι no, περνάει η τελική απόφαση, περνάει η τελική εισήγηση, συγγνώμη, στη φάση 4. Να διευκρινίσω εδώ πέρα ότι το eligibility check, δηλαδή η φάση 1, γίνεται από ανθρώπους από την ομάδα της Envolve που ελέγχουν τα τυπικά κριτήρια ένταξή σας στο Μητρό, ενώ η φάση 2 και 3, όπως είπα, γίνεται τυχαία ανάθεση στους αξιολογητές που έχουν ήδη οριστεί μέσα αξιολογητές από ανθρώπους της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα των φάσεων 1, 2 και 3 μέσα από το σύστημα, εμείς τα εισηγούμαστε στην ΓΕΓΕΤ, στους ανθρώπους της Γενικής Έρευνας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, οι οποίοι είναι και οι υπεύθυνοι για να βγάλουν την τελική απόφαση. Άρα, το αποτέλεσμα των φάσεων 1, 2 και 3 είναι στην ουσία εισήγηση προς το κράτος, προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία έχει και τον τελικό λόγο. Προφανώς, με βάση τις εισηγήσεις των κριτών θα λαμβάνεται και η σχετική απόφαση. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Γενικός Γραμματέας πάρει την εισήγηση, βγαίνει μια τελική απόφαση, η οποία είναι είτε απορριπτική είτε θετική αποδοχής για ένταξη στο Μητρό. Οι εταιρείες οι οποίες λοιπόν επίσημα εντάσσονται στο Μητρό, η διαδικασία είναι ως εξής. Πρώτα, η απόφαση αυτή του Γενικού Γραμματέα δημοσιεύεται στο Διάβια. Στη συνέχεια, εσείς λαμβάνετε ένα συστημικό email ενημέρωσης ότι η πρότασή σας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων. Οπότε και το account σας πλέον αναβαθμίζεται από εκεί που ήταν applicant, γίνεται company. Και άλλα, δημιουργείται ένα draft προφίλ της εταιρείας σας μέσα στο πληροφοριακό σύστημα. Οπότε πλέον μπορείτε να αρχίσετε να συμπληρώνετε κάποια από αυτά τα πεδία. Να σημειώσω ότι τα δεδομένα που συμπληρώνετε στο προφίλ της εταιρείας σας πλέον είναι δημόσια, εμφανίζονται στις δράσεις και μπορεί οποιοδήποτε να τα βλέπει και να τα αξιοποιεί. Κάθε φορά βέβαια που γίνεται μια ενημέρωση στο προφίλ σας, αυτό περνάει σε φάση review. Το ελέγχουμε αν πληρεί τα τυπικά κριτήρια, δηλαδή ελέγχουμε αν οι εικόνες είναι σωστές, αν υπάρχουν τα κείμενα είναι ορθά, δηλαδή δεν υπάρχουν οι κανόνες δημοσιότητας, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο προσβλητικό κείμενο και οτιδήποτε, και ξαναβγαίνει πάλι, γίνεται publish το προφίλ και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της δράσης. Στην περίπτωση που η εισήγηση της ΓΕΓΕΤ, η απόφαση, συγγνώμη, της είναι απορριπτική για την πρότασή σας, θα λάβετε και πάλι ένα ενημερωτικό email από το σύστημα. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κάποια δημοσίευση στο Διάβια, δεν βγαίνει ήδη κάποια απόφαση στο Διάβια, απλά λαμβάνετε απευθείας ένα ενημερωτικό email από το σύστημα και σε κάθε περίπτωση μπορείτε με το ίδιο account που είχατε δημιουργήσει
να υποβάλλετε εκ νέου σε κάποια από τις μελλοντικές, από τις μελλοντικές προσκλήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα και στην αρχή, μπορείτε να βλέπετε, να χρησιμοποιείτε το σύστημα, να μπαίνετε μέσα, να βλέπετε την υποβολή σας και εμείς δίνουμε τη δυνατότητα στους κριτές να γράφουν κάποια σχόλια τα προϋποβάλλοντα. Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος κριτής έχει συμπεριλάβει κάποια σχόλια στην αξιολόγησή του, στο τέλος της πρότασης εσείς θα μπορείτε να τα βλέπετε όλα αυτά συγκεντρωτικά για κάθε φάση, ανώνυμα. Δεν θα βλέπετε δηλαδή ποιος αξιολογητής έχει δηλώσει, έχει κάνει σχόλιο, απλά θα βλέπετε εκεί πέρα την πρόταση, το κειμενάκι το οποίο έχει συμπεριλάβει ως σχόλιο στην αξιολόγησή σας.